Το λαθρομπόριο, μια μεγάλη μάστιγα για τον ελληνικό εμπόριο, μια μάστιγα θα έλεγα των τελευταίων χρόνων ότι γίνεται ακόμη πιο έντονα. Το ελληνικό εμπόριο, ξέρετε, έχουμε στεγασμένη επιχείρηση, ελεγχόμαστε από όλους τους φορείς του κράτους, πληρώνουμε τους φόρους μας και είμαστε νομοταγοί πολίτες. Το μεγάλο πρόβλημα είναι στο λαθρομπόριο. Τεράστια ποσά λαθρομπορίου κάθε χρόνο στη χώρα μας, έτσι και φέτος έκλεισε με αρνητικό πρόσημο. Υπολογίζεται ότι 17 με 20 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή γίνεται στην Ελλάδα το λαθρομπόριο. Αν βγάλουμε εκτός το ΦΠΑ, που τα τεράστια έσοδα που χάνει το κράτος, δηλαδή γύρω στα 5 δισεκατομμύρια που είναι το ΦΠΑ, είναι και πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια οι φόροι που χάνει αυτή τη στιγμή το ελληνικό κράτος. Δυστυχώς δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια το ελληνικό κράτος αυτή τη στιγμή που ματώνουν όλα τα ελληνικά νοικοκυριά, όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις να χάνονται αυτά τα τεράστια ποσά που γίνονται από το λαθρομπόριο. Πρέπει αυτή τη στιγμή, έστω και την ίστατη στιγμή, έχουμε τις λύσεις, έχουμε προτείνει τις λύσεις και σαν Εθνική Ομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου αλλά και εμπορική συλλόγικα, ο κάθε ένας ξεχωριστά. Οι λύσεις είναι για το παρεμπόριο στις πύλες εισόδου της κάθε χώρας. Τα λιμάνια και τα σύνορα πρέπει να γίνεται πολύ μεγάλος ο έλεγχος εκεί. Δυστυχώς υπάρχει εισρωή μάλλον προϊόντων προς την Ελλάδα, σαν πρώτος σταθμός της Ελλάδας, αλλά και εκροή από την Ελλάδα προς γειτονικές χώρες. Τα μέτρα και οι ποινές για το λαθρομπόριο πρέπει να μεγαλώσουν πάρα πολύ, να είναι αμήλικτοι στους λαθρέμπορους για την τεράστια καταστροφή που φέρουν όχι μόνο στο εμπόριο το κανονικό που έχουν το δικό μας, αλλά και στο ελληνικό κράτος. Όσον αφορά το λαθρεμπόριο στην Κορινθία, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου ανέφερε πως δεν έχει στοιχεία στα χέρια του, αλλά γνωρίζει πως το συγκεκριμένο ζήτημα ταλανίζει όλους τους νομούς και περιοχές της χώρας. Ωστόσο, ας μην περιορίζουμε το λαθρεμπόριο μόνο στην ένδυση και την υπόδηση, καθότι το φάσμα του είναι μεγαλύτερο, τόνισε ο κ. Γιώργαρης. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ακριβή στοιχεία το τι γίνεται στην Κορινθία. Τα ακριβή στοιχεία που έχουμε είναι ότι σε κάθε περιοχή και σε κάθε νομό της χώρας μας ότι γίνεται διακίνηση λαθρομπορίου. Να μην το περιορίσουμε όμως μόνο στην ένδυση και στην υπόδειξη στο λαθρομπόριο. Είναι όλη η φάσμα για το λαθρομπόριο. Είναι ευρύτερο το φάσμα του λαθρομπορίου. Είναι όπως τα ποτά, στα τσιγάρα αλλά και στα καύσιμα που συνεχίζεται να υπάρχει.